Μεγάλη μερίδα αγροτών, κτηνοτρόφων, ανθρώπων του πρωτογενού τομέα, επειδή δεν διέθεταν και δεν διαθέτουν την πτωχευτική ικανότητα, δυστυχώς δεν μπορούσαν να υπαχθούν στον εξοδικαστικό συμβασμό, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα και ξεκίνησε από τον Υπουργό Οικονομίας κ. Παπαδημητρίου. Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το κενό και πιστεύουμε ότι θα το καλύψουμε σε μεγάλο βαθμό με τις παρεμβάσεις και με τη συμφωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος και με την PQH, την εταιρεία που διενεργεί την εκαθάριση, η οποία ανακοίνωσε ένα σχέδιο, το νέο σχέδιο διευθέτησης κόκκινων δανείων, στο οποίο θα υπάρχει και δυνατότητα διαγραφής ακόμα και του κεφαλαίου της οφειλής, αλλά και εξυπηρέτηση της βασικής οφειλής. Επίσης, μέσα στο σχέδιο διευθέτησης των κόκκινων αγροτικών δανείων, στα οποία, επαναλαμβάνω, θα υπάγονται όσοι δεν μπορούν να υπαχθούν στον εξοδικαστικό, επαναφέρεται στην ουσία ο νόμος των πανωτοκίων, ένας νόμος ευεργετικός, ένας νόμος ορόσημο στον αγροτικό κόσμο. Η όλη προσπάθεια, το όλο σύστημα θα ξεκινήσει με την συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Δυτικού Χρέους από 20 Σεπτεμβρίου και μετά.